Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, όπως σας υποσχεθήκαμε μετά το λίγο όλο το τόσο δούλικο διαφημιστικό διάλειμμα, θα είμαστε πάλι εδώ. Λοιπόν, μιλούσαμε. Αχ, πρώτα πριν πω γιατί μιλούσαμε, να ευχαριστήσουμε μία φορά τους χορηγούς της εκπομπής μας. Ναι, την εταιρεία Tommy G για τα προϊόντα μακιγιάς, καθώς και τα καταστήματα Honda Center Ioannina και Artas, καθώς και το κομμωτήριο Guys and Dolls στα Ioannina για τα υπέροχα στενίσματα. Το Σπύρο και την Ευγενία. Ναι, τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους. Και είναι και ευγενικοί και καλλιτέχνες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μιλούσαμε για τα προβλήματα για τις ασθένειες των υποειδών και είχαμε αναφερθεί στη σύμψη της χελιδόνας. Και οι παράγοντες που προδιαθέτουν αυτό το πρόβλημα είναι ανώμαλη ανάπτυξη της οπλής, ανεπαρκής εξονυχισμός και πετάλωση, πτωχή διατροφή, λίγη ή καθόλου άσκηση, χρόνια προβλήματα χολότητας, κακή κυκλοφορία της χελιδόνας, άλογα με βαθιές άβλακες μεταξύ των πλευρών της χελιδόνας και των μυτερνών, συνήθως σε μεγαλόσωμες φυλές αυτό, ή Δεν πειράζει. Η στενοπτερνία φαίνεται να έχουν προδιάθεση στην εμφάνιση της σύψης. Κλινικά συμπτώματα και διάγνωση. Το χαρακτηριστικό της σύψης της χελιδόνας είναι η παρουσία παχύρευσης του μαύρου και δύσους μυλικού στην κεντρική άβλακα και στις άβλακες πλάγια της χελιδόνας. Ενώ αν η σύψη της χελιδόνας είναι σε προχωρημένο στάδιο, συνοδεύεται και με χολότητα. Πρόληψη. Μπορεί να εμφανιστεί η σύψη της χελιδόνας ακόμα και αν το περιβάλλον που ζει το άλογο είναι καθαρό. Ο καθημερινός καθαρισμός της οπλής, τη σας έλεγα, θυμάστε, σε προηγούμενες εκπομπές καθαρίζουμε κάθε μέρα τα πόδια των αλόγων μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό για την πρόληψη. Η συστηματική άσκηση του αλόγου είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος πρόληψης. Υπάρχουν πολλά προϊόντα στο εμπόριο για τη θεραπεία της σύψης της χελιδόνας. Σημαντικός όμως είναι ο εντοπισμός της αιτίας, ειδικά στα προχωρημένα στάδια της πάθησης και είναι απαραίτητη η βοήθεια του υπιάτρου. Δεν κάνουμε δηλαδή μόνοι μας ό,τι μας έρθει. Παίρνουμε συμβουλές του υπιάτρου. Θα μιλήσουμε για ακόμα μία ασθένεια σήμερα, την πάθηση του σκαφοειδούς. Η πάθηση αφορά την μόλυνση του σκαφοειδού σωστού. Αυτό μοιάζει λίγο με, με το άλλο που είπαμε. Εκεί είναι όλα τα προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Μάλλον επειδή αυτό ουσιαστικά είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, ναι. Όχι, θα το πω. Πες το. Λοιπόν, είναι το οστό που βρίσκεται κάτω από το μεσοκίνιο και επάνω από το ποδικό οστό, τη λειτουργία ως τροφέας. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, το navicular δηλαδή bone, που δημιουργεί εκεί την ποδοτραχυλίτιδα ουσιαστικά. Θα πω σε μία... περίμενε, αυτή είναι πολύ μεγάλη. Θα πούμε κάτι που συμβαίνει σε πολλά άλογα, την τροχοφυτίαση. Η τροχοφυτίαση είναι αν έχετε δει στα άλογά σας σημεία στο τρίχωμα που λείπει τρίχωμα. Είναι σαν κενό από τρίχωμα. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι δερματική πάθηση και οφείλεται σε μυκητιακή μόλυνση. Όλα τα αγροτικά ζώα προσβάλλονται εύκολα από την πάθηση αυτή. Κάπως λιγότερο προσβάλλονται ο χείρος και τα πρόβατα. Τα νεαρά άτομα είναι λίγο πιο ευαίσθητα. Η πάθηση αυτή οφείλεται στους μύκητες, τρυφοσφύτων νερουκόζουν και μενταγνοφύτες. Ναι. Οι μύκητες κάνουν πολλές ζημίες. Ακριβώς, ναι. Στον ύπο οφείλεται κυρίως στον τι εκουίνουμ. Μεταδίδεται με την επαφή των ζώων μεταξύ τους ή με εργαλεία περιποίησης των ζώων, ιστρομνή και άλλα αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα. Είδες πάνω εκεί που... Ναι. Πάνω σε αυτό θα σου πω. Είδες, λέει, ο καθένας μπορεί να πει, εντάξει, την ίδια έννηση, το ίδιο εργαλείο, το χρησιμοποιώ στο ένα ζώο, πάω στο άλλο χωρίς να το απολυμμένο. Ή την ίδια βούτσα. Θέλει απολύμανση τελικά. Και αυτό, αλλά όσα άλογα έχετε, τόσα προϊόντα περιποίησης πρέπει να έχετε για το καθένα. Δεν έχετε πέντε άλογα, θα έχετε πέντε βαλιτσάκια περιποίησης. Θα έχετε δέκα βαλιτσάκια περιποίησης. Γιατί το κάθε άλογο κουβαλάει το δικό του... μυκητιακό φορτίο, τους δικούς του, ακριβώς να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Οπότε, ό,τι μπορεί να κουβαλάει ένα λογάκι, αν πάρετε την ίδια βούρτσα και χτενίσετε ένα άλλο ή περιποιηθείτε ένα άλλο, μπορεί να το μεταφέρετε.
Λοιπόν, τα τριχόφυτα αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται μέσα στους θύλακες της τρίχας και προκαλούν νέκρωση και απόκτωση των τριχών. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κυκλικών ή ελλειψοειδών, πάντοτε καλά περιγεγραμμένων εστίων τριχόπτωσης, διαμέτρου 1-8 εκατοστά, δηλαδή σε μορφή κέρματος. Στις εστίες αυτές μπορεί να σχηματίζονται εφελκίδες, κρούστες δηλαδή, σαν λευκόφες πλάκες. Στον ύπο οι αλλοιώσεις αυτές εμφανίζουν ίδιμα και κατόπιν σχηματίζουν εφελκίδες. Οι αλλοιώσεις παρουσιάζονται κυρίως στο δέρμα του τραχύλου, της κεφαλής, ακόμη και γύρω από τα μάτια, τα βλέφαρα, το δέρμα, τη ράχη, τους γλουτούς κτλ. Στην τριχοφυτίαση δεν παρουσιάζεται φαγούρα, έτσι η διαφορική διάγνωση από την ψώρα είναι εύκολη. Όταν δηλαδή ένα λογάκι μπορεί να προσβληθεί από ψώρα, θα ξύνεται και θα πέφτει το τρίχωμα και θα γίνονται, φόλες, όπως γίνεται και στα άλλα τα ζώα. Η τριχοφυτίαση δεν έχει φαγούρα, οπότε αν δείτε ένα άλογο σας να έχει ξαφνικά απώλειες τρίχας στα σημεία που αναφέραμε. Μπαλώματα ουσιαστικά, γιατί είναι καθαρά σε μορφή κυκλική, ναι, και απόλυτη κύκλη, πολύ σωστή κύκλη που δημιουργούν, είναι τριχοφυτίαση. Η διάγνωση στηρίζεται στη διαπίστωση των παραπάνω χαρακτηριστικών αλλοιώσεων και επιβεβαιώνεται με εργαστηριακή εξέταση, δηλαδή παίρνει χρήσμα, επίχρησμα ο γιατρός σας, ο επίγειατρός σας και το στέλνει για ανάλυση. Με απόκτηση μέχρι αιματώσεως στην περιφέρεια της αλλοίωσης λαμβάνονται ξέσματα και τρίχες και αποστέλλονται στο εργαστήριο. Στο μικροσκόπιο διαπιστώνεται η παρουσία αλλοίσεων από σπόρια των μυκητών γύρω από τις τρίχες. Όσον αφορά στη θεραπεία, οι αλλοιώσεις επαλήφονται κάθε 2 μέρες με βάμα ιωδίου ανάμεικτο με γλυκερίνη, με ίσα μέρη ή διάλειμμα Λουγκόλ ή διάλειμμα 20% καπρελικού νατρίου. Είναι κάποια διαλύματα. Και αν δεν έχουν τέτοιο, οξυδόνερο. Ναι, μέχρι σίγουρα. Να τους δώσει ο γιατρός τους, τι χρειάζεται. Τέλεια. Πριν πας σε οτιδήποτε άλλο, ναι, θέλω να διαβάσω και να σχολιάσουμε μια αληθινή ιστορία του κόσμου και με συγκίνησε πραγματικά. Είναι για μια 5χρονη η οποία ζει στο πλευρό των γιαγιάδων της. Με συγκίνησε και θέλω να την μοιραστώ, ναι, μαζί σας. Γιατί όχι. Μέχρι να, ναι, βρεις εσύ κάτι. Επιπλέον από αυτά που μας έλεγες. Ωραία. Ενώ τα περισσότερα 5χρονα περνούν το χρόνο τους στο σχολείο και παίζοντας ξένιαστα, η Άννα από την νότιο-δυτική Κίνα φροντίζει τη γιαγιά και την προγιαγιά της με όλη της την αγάπη. Στην πραγματικότητα προσφέρει όσο περισσότερα μπορεί στις 2 ηλικιωμένες γυναίκες, καθώς εκείνες δεν έχουν άλλο άτομο να τις προσέχει. Αυτό το ρόλο έχει υπομειστεί η μικρή και αθώα Άννα. Είναι ένας ρόλος που δεν θα πρέπει να βαραίνει κανένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Ο πατέρας της Άννας βρέθηκε στη φυλακή για άγνωστους λόγους όταν η ίδια ακόμη ήταν 3 μηνών. Συνεπώς, δεν μπόρεσε να τον γνωρίσει. Η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε και την εγκατέλειψε λίγο αργότερα, γιατί ήθελε να φτιάξει τη δική της οικογένεια. Κάπως έτσι, η μικρή Άννα εγκαταλείφθηκε στα απομακρυσμένα βουνά Ζουγίν με τη γιαγιά της που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τα αθρητικά της και την 92 ετών προγιαγιά της που δεν μπορεί να κινηθεί λόγω ηλικίας. Η μικρή συλλέγει καθημερινά τρόφιμα, μαγειρεύει, καθαρίζει και βοηθά τις γιαγιάδες της στην τουαλέτα. Κάποιοι γενναιόδοροι γείτονες επιτρέπουν στην Άννα να μαζεύει λαχανικά από το αγρόκτημά τους, προκειμένου να τα προσφέρει στις γιαγιάδες της. Η μικρή δεν σταματά να τους ευχαριστεί, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αναφέρει στους ελάχιστα γνωστούς της πως τα κάνει όλα αυτά επειδή το θέλει και εύχεται στην οικογένειά της να έχει υγεία. Πραγματικά είναι πολύ αξιόλογο, είναι πολύ πολλά συγκινητικό τώρα που βγαίνουν από αυτό το θεματάκι που έθεσες. Ναι. Αφενός, εντάξει, εγώ δεν έχω γίνει μητέρα, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ καν, σαν δασκάλα που είμαι και σαν παιδαγωγός και όλες τις ιδιότητες τέλος πάντων που έχω, δεν μπορώ να αντιληφθώ πως μια μητέρα εγκαταλείπει το παιδί της. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και να το αντιληφθώ, ούτε να το δεχτώ. Δεύτερον, μπράβο στη μικρούλα που έχει αναλάβει τη φροντίδα των γιαγιάδων, συγχαρητήρια και συγχαρητήρια στους γείτονες που δίνουν μία έξτρα βοήθεια στην μικρούλα αυτή και στις γιαγιάδες. Αυτό που λες σχετικά με τις μητέρες, θα σου πω άλλη μία περίπτωση
πριν ένα χρόνο περίπου, είχε δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ένα αγοράκι 20 μηνών. Είχε ξεχαστεί από τη μητέρα του για 20 μέρες και όταν αυτή ξεχάστηκε σε εισαγωγικά, όταν αυτή τελικά επέστρεψε στο σπίτι, αυτό το καημένο ήταν βέβαια μέσα στα κακά και στα τσίσα του, αλλά αυτό που έτρωγε ήταν ότι είχε ανεβεί σε ένα ράφι στο ντουλάπι της κουζίνας και είχε κατεβάσει μακαρόνια, όσπρια, οτιδήποτε υπήρχε στα ντουλάπια και το έτρωγε. Μάλιστα. Αυτό και το κράτησε στη ζωή. Mm. Μάλιστα. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για κάποιες γυναίκες. Γι' αυτό δεν... Απλά εδώ ανακύπτουν άλλα ζητήματα. Κατά πόσο μια γυναίκα είναι ικανή να γίνει μητέρα. Μητέρα, με την έννοια της μητέρας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ιδιαίτερο αυτό θέμα. Θα μεταφερθούμε τώρα να δούμε ένα βιντεάκι πώς πεταλώνουμε ένα άλογο με navicular disease, δηλαδή με αυτό που είπαμε, την πάθηση του σκαφαϊδούς. Το αγαπημένο μου κοντρόλ να μου δώσει ναι, εικόνα. Ναι, λίγο πιο, να το πούμε, με ένα αυτό που δείξαμε πετάλωμα. Την προηγούμενη φορά, ειδικό πετάλωμα. Δείξαμε το πρόβλημα που υπάρχει, πώς δημιουργείται αυτό η ασθένεια του σκαφοειδούς και σήμερα είχαμε πει θα δείχναμε, την προηγούμενη φορά είχαμε πει θα δείχναμε το βιντεάκι επειδή δεν μας πρόλαβε ο χρόνος, όχι μάλλον μας πρόλαβε ο χρόνος και εμείς δεν προλάβαμε να το δείξουμε, θα το δείξουμε σήμερα. Λοιπόν, κοντρόλ μου αγαπημένο, δώσε μου εικόνα. Σε ευχαριστώ. Would be going to some shows this spring, but with all the commotion going on with the virus, most of those got canceled, so he's just practicing for right now. Okay, so what Bill has going on, he's got a... Ναι, μέχρι να το παίξει, δεν πειράζει, θα ανοίξει. Εδώ μας δείχνει πώς πεταλώνει ουσιαστικά και πώς θα το πεταλώσει μετά το αλογάκι αυτό. Και μας περιγράφει και για το πρόβλημα που έχει το άλογο. Και αυτά τα πεταλώματα είναι απαραίτητα για να δώσουν σωστές κλίσεις σε αυτά τα ποδαράκια που έχουν όντως μεγάλο θέμα. Αυτό λέει ότι είναι αυτή η ασθένεια δημιουργεί αρκετό πόνο στο άλογο, όταν κουτσένει δηλαδή, έχει και αρκετό πόνο. Και το πετάλωμα αυτό το ανακουφίζει. Ναι. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα πεταλώματα. Είναι η διαλυπτική χολότητα. Ναι. Μια κουτσένη, σταματάει να κουτσένει. Όταν γενικά χρησιμοποιούμε το άλογο, μπορεί να κουτσένει πολύ περισσότερο. Βλέπεις, έχει και πάτο για να μην δημιουργεί καθόλου, να μην έχει καθόλου επαφή ουσιαστικά. Εδώ δηλαδή στο κέντρο, όπως βλέπετε, έχει πάτο και έχει και από μέσα εσωτερικό κι άλλο υλικό. Για να ανακουφίζεται το άλογο από το πρόβλημα που έχει. Αυτό τώρα δεν δημιουργεί σύψη. Όχι. Όχι, γιατί ουσιαστικά... Τι μας λέει, το τι έχει. Για να μπει τέτοιο υλικό, πρώτα απολυμαίνεται το πόδι. Μπαίνει αυτό το υλικό που έχει ειδικούς απολυμαντικούς παράγοντες και δεν είναι όπως έτσι. Για να μην αφήνει κανέναν μικροοργανισμό να αναπτύσσεται. Ναι, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βάλει έναν πάτο. Όχι, εκεί βέβαια. Πέρα. Γι' αυτό γίνεται σωστή διαχείριση και από τον πεταλωτή και από τον ιδίατρο και από τον ιδιοκτήτη. Είναι μια ομάδα ολόκληρη που δουλεύει πάνω στο πρόβλημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Και αυτοί που ασχολούνται με τα άλογα και αυτοί που δεν ασχολούνται, που απλώς αρέσκονται να βλέπουν. Ναι. Και τα παιδιά ακόμα περισσότερο έχουν εμπειρίες. Ναι. Πώς γίνεται ένα πετάλωμα. Και πόσο μάλλον ένα πετάλωμα σε ένα προβληματικό πόδι. Ναι. Rubber piece.
piece of plastic that adds 3 degrees of wedge to his foot. Then underneath that's dental impression material, and I'll be putting that back in the foot later on in the video, so I'll explain exactly what that is then. Also, I thought I'd mention, I'm only showing one step on each foot, so I'll be kind of doing a step on one foot and a step on a different foot. I do have another video I'm going to put out. It's kind of the unedited version of me doing this horse. I'm not going to explain anything in that video, so if you like just the straight through shoeing job, I'll put a link to that video right here. Λέει γενικά ότι έχει ανεβάσει πολλά προσωπικά βίντεο από διάφορα πεταλώματα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει να το δει. Αλλά εδώ στο συγκεκριμένο έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε αναφέρει και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ανακουφίσει ουσιαστικά το άλογο με το σωστό πετάλωμα, να ανακουφίσει το άλογο και να μην πονάει. Παιδιά, η τέχνη του πεταλώματος είναι καλλιτεχνία. Δεν είναι... Είναι αυτό που έχω πει, ότι δεν πρέπει απλά να φαίνεσαι, πρέπει και να είσαι. Ναι. Δεν είναι ότι λες, ξέρεις, εγώ πεταλώνω. Πρέπει να μπορείς να κάνεις και διορθώσεις με τα πέταλα στις κλίσεις των οστών των αλόγων. Λοιπόν, μέχρι να μας δώσει το βιντεάκι. Λοιπόν, ναι. Μερούλα μου, τι έλεγες, ότι πρέπει όχι απλά να φαίνεται το παιδί. Ναι, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να το παίξει πεταλωτής, ξύπνησε μια μέρα και λέει, εγώ θα αρχίσω να πεταλώνω, γιατί πρέπει να πάει σε συγκεκριμένη σχολή για να γνωρίσει αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αρχίζει και δεν υπάρχει. Και είναι σαν εκλείπει ναι. Από την κοινωνία μας. Ενώ πιο παλιά χρόνια το πετάλωμα, ο πεταλωτής ήταν... Ναι. Ήταν πολύ περισσότεροι, γιατί πολύ ήταν τελείως διαφορετικές και οι συνθήκες. Ήταν περισσότερα τώρα, άλογα. Όχι μόνο αυτό, τότε τα άλογα τα χρησιμοποιούσαν και για καθημερινή αυτό, χρήση. Ήταν τώρα τα χρησιμοποιούνται τα άλογα για... αναψυχή περισσότερο για τα αθλήματα, αλλά και πάλι είναι απαραίτητο το επάγγελμα του πεταλωτή και είναι απαραίτητο να υπάρχουν πεταλωτές. Ναι, άμα δεν γιατί ο κάθε ιδιοκτήτης δεν μπορεί να γίνει πεταλωτής. Είναι δύσκολο. Και υπεύθυνο. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα και έχει μεγάλη σοβαρότητα και απαιτεί μάλλον μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη υπευθυνότητα. Να μου δώσει το control η εικόνα. Φτιάχνει λοιπόν, αφού το έβαλε στη φωτιά το πέταλο για να μαλακώσει και να γίνει πιο εύπλαστο το σίδερο. Ισιώνει τα σημεία, πατάει μάλλον τα σημεία στα οποία δεν πρέπει να έχει πίεση το πόδι του αλόγου. Αυτό λέγεται μπανάνα πέταλο. Το δημιουργεί έτσι, ώστε να δημιουργεί την αίσθηση του σχήματος της μπανάνας, για να αποφεύγονται οι πιέσεις εκεί που δεν πρέπει, ώστε να ανακουφίζεται από τον πόνο το άλογο. Επειδή αυτό δημιουργεί πόνο και στον τένοντα, η συγκεκριμένη πάθηση, στον βαθύ τένοντα, δημιουργεί αρκετό πόνο. Αυτό το πέταλο, η μορφή αυτή δηλαδή, το πέταλο μπανάνα, βοηθάει ώστε να μην τεντώνεται αυτός ο τένοντας, να τον κρατάει μαζεμένο, τόσο όσο χρειάζεται για να μην πονάει και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε με τα κατάλληλα ιατρικά σκευάσματα και με το πετάλωμα ανακουφίζεται το ζώο. Trimmed it flat. Obviously, you saw me put a banana shape into that shoe.
So right now I'm just kind of getting my general shape in my mind. And now I'm going to go back to the horse. Παίρνει τελικά που χρειάζεται και πηγαίνει πίσω στο άλογο για να φτιάξει, να το πεταλώσει. Δίνει τις απαραίτητες κλίσεις, αν κάποιο σημείο δεν το έχει τριμάρει αρκετά, ώστε να κουμπώσει το πέταλο επάνω. Right there you can see I'm taking, relieving the sole pressure, and then back in the back of the foot you saw me take a little bit off. That's the bars, and they aren't made to carry weight, so I don't want the shoe putting pressure on the bars, and neither do I want to put it on the sole, so that's what I was doing right there. So I'll come back to the truck, get my shoe out that I've already made a modification to. Και αυτό πόσο υπομονετικό είναι. Ναι. Αυτό γιατί δεν πονάει. Αυτό είναι απολύμανση, ναι, με το πέταλο που γίνεται. Και είναι η θερμή. Ναι, η θερμή πετάλωση και δημιουργεί και σωστό πάτημα εκεί που πρέπει να μπει το πέταλο. Απολυμμένει όλο το χώρο εκείνο που καθαρίστηκε. Αφαιρώ, λέει, το σημείο στη σόλα που θα δημιουργήσει πίεση. Δεν θέλουμε πίεση καθόλου όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα, το navicular. Οπότε αφαιρεί κάθε σημείο, ναι, που μπορεί να δημιουργήσει πίεση στο πόδι. Γιατί είναι και ο εντοβάθος τένοντας που δεν θέλουμε να, ναι, τεντώνεται και να πονάει το άλογο. Καθαρίζει καλά την περιοχή ώστε να μην, επειδή όταν υπάρχει ένα πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα, ναι, στο πόδι. Φτιάχνει έτσι το τριμάρισμα στο σημείο εκεί στην οπλή, ώστε να μην υπάρχουν ανοιχτά σημεία για να μπει κάποιος μικροοργανισμός στη λευκή γραμμή και δημιουργήσει πάλι πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα. Τώρα φτιάχνει το βάζει το μαλακό πάτο και όπως βλέπετε παίρνει υλικά για να δημιουργήσει, αυτά έχουν και απολυμαντικούς παράγοντες μέσα και για να δημιουργήσει το σωστό πάτημα που πρέπει να, ουσιαστικά να καλύψει τα ανοίγματα για να μην μπουν βρωμιές μέσα και μέσα και γίνει άλλη σύψη. Σύψης, ναι. Also, when a horse doesn't have a shoe on, that frog, along with the rest of the horse's foot, all work together to expand and contract, which helps get good blood flow, helps push the blood back up the limb. Anyway, so it's a good idea to keep the frog involved. Και δημιουργεί και ένα σημείο σαν μαξιλαράκι μέσα, αυτό το υλικό που έβαλε πάνω, ώστε να μην υπάρχει καθόλου συμπίεση του προβλήματος. Να απορροφά τις πιέσεις. Και επειδή δεν επηρεάζεται εκεί το σημείο, το βοηθάει να μεγαλώσει και πολύ πιο όμορφα. Περνάει τα καρφιά. Ούτε αυτά πονάνε. Θα πονέσει μόνο αν μπει σε λάθος σημείο. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είπαμε, θέλει εξειδικευμένο άνθρωπο. Έτσι, μπράβο. Να κάνει την πετάλωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δεν μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει πετάλωση. Δεν μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να πει εγώ θα πεταλώνω.
σήμερα. Έτσι. So now that I got this pad on with the shoe with just two nails on it, I showed you earlier how I just rough cut it out. I just take my wrap and clean it up and make it look real nice before I get all my nails in there. There's a lot of ways to put on pads. I find this way works out best for me. I don't have a grinder on my truck. Some people take a rivet, the pad to the shoe in the back, and take it over the grinder and clean it up that way. This is a way for maybe you farriers that are starting out, put pads on. It's a way of doing it without having to have a drill press to put the Και αυτό μπορεί να έχει το πρόβλημα σε αυτό το πόδι. Τα άλλα τα πόδια δεν είναι απόλυτο ότι πρόβλημα. Ναι, δεν προσβάλλει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα προσβληθούν και τα δύο. Ναι. Και τα τέσσερα θα μπορεί να προσβληθεί συνήθως, μόνο το ένα. Συνήθως γίνεται στα μπροστινά. Ναι. Πολύ σπάνια θα γίνει στα πίσω πόδια. Γιατί τα μπροστινά είναι που παίρνουν περισσότερες κλούσεις. Ναι. Ειδικά όταν είναι εμποδίων το άλλο. What a horse is capable of, if it doesn't like the situation it's in, or if it gets scared, or anyway, it doesn't like people it's around. So if this in any way hurt the horse would let me know, and there's no way I'd be standing there and do it anymore. So hopefully that answers your question. With that, I don't want to make it sound like I don't want questions down in the comments. Feel free to go down there. Και βάζει τέσσερα καρφιά στην κάθε πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο το πέταλο που πρέπει να συγκρατηθεί επάνω στην οπλή του αλόγου, είναι και το παν, που έχει και αυτό ένα αλφα-πάχος και πρέπει να συγκρατηθεί και να μην φύγει. Μέχρι το επόμενο πετάλωμα. Έτσι. Up this horse, I'm going to explain a little bit about the setup we have this horse in. Right here in this picture, you can see that δείχνει blue line εδώ. And the green line. And in a perfect world, you'd want those two lines. Πέρα από αυτό, δείχνει εδώ πέρα τις δύο γραμμές, την μπλε και την μπλε και την πράσινη. Η μπλε γραμμή δείχνει πώς πρέπει να έρχεται το πόδι, ποια είναι η κλίση από το προσώπλιο μέχρι τον κινήποδα. Η πράσινη γραμμή δείχνει πώς έρχεται το πόδι όταν υπάρχει το πρόβλημα της παδοτραχυλίτιδας, του navicular. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θέλουμε, βάζει εξτρά πάχος κάτω από την οπλή, ανάμεσα από οπλή και πέταλο, ώστε να δημιουργεί μία περιοχή χωρίς πιέσεις, γιατί θέτει το πόδι σε λάθος σημείο λόγω του προβλήματος που έχει το άλογο. Και έτσι το άλογο ανακουφίζεται πολύ με αυτό το πετάλο. Start to hurt while he's standing out there in the pasture and he wants to roll up on his toes and relieve some of that pressure. I think you should be able to do that with this setup. And also, like I had mentioned, as he's running, by softening concussion forces as he's running, and the rolled toe, like was mentioned earlier, takes a leverage off the toe and eases the tension and pressure of the digital pressure. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με την πετάλωση με navicular πρόβλημα του αλόγου. Και, Μερούλα, αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι, επειδή μας έχουν ρωτήσει πολλές φορές, πώς βλέπουμε τα άλογα. Ναι, το θέμα είναι πόσο χρόνο έχουμε. Πόσο χρόνο μάλλον δεν έχουμε. Θα το πούμε την επόμενη φορά αυτό, φίλη μου. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο να... Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής σήμερα. Θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 10. Από μένα και από τη Χριστίνα, θα σας μιλήσει και η Χριστίνα, θα σας την κάνω εγώ πάσα σήμερα, όλα αυτή θα μου κάνει πάσα. Να είστε καλά με την οικογένειά σας, να προσέχετε την υγεία σας, να μου είστε όλοι καλά, εσείς και τα ζωάκια σας. Φιλάκια πολλά.
Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αναγκαστικά. Ο χρόνος φεύγει σαν νερό. Δεν μας πειράζει όμως αυτό. Εμείς κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαστε εδώ στο Art TV με την εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας». Μέχρι τότε θα χαρούμε πολύ να δούμε μηνύματά σας, ερωτήσεις σας, όπως ξέρετε κάθε φορά, είτε στο προφίλ της εκπομπής στο Facebook «Τα άλογα της καρδιάς μας», ή στο κινητό τηλέφωνο του Υπηκού Ομίλου 693 29 11 143. Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, οτιδήποτε θέλετε και ό,τι χρειάζεται να μάθετε. Μέχρι την επόμενη φορά θα συλλέξουμε ό,τι θα μας στείλετε και θα τα συζητήσουμε εδώ όπως κάθε φορά. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκπομπής μας, την εταιρεία Tommy G για τα προϊόντα μακιγιάζ, καθώς και τα καταστήματα Honda Center, Ionin και Artas. Και επίσης το κομμωτήριο Guys and Dolls στα Ιωάννα για τα υπέροχα χτενίσματα, το Σπύρο και την Ευγενία. Λοιπόν, φίλοι μου, μέχρι τότε, μέχρι την επόμενη Τρίτη λοιπόν, πολλά φιλιά, να είστε καλά, να προσέχετε εσάς, όσους αγαπάτε και τα ζωάκια σας. Καλό βράδυ.